No. Όχι. Δεν μπορώ από το ίδιο για σήμερα. No, ήταν σήμερα μια ευκαιρία για εκείνους να αγωνιστούν, όπως τους είπα πριν το μάτς, αλλά επίσης τους είπα ότι δεν είναι μόνο σήμερα μια ευκαιρία, είναι κάθε μέρα και το γήπεδο της προπόνησης μια ευκαιρία να δείξουν τι αξίζουν. Όχι όμως, από κάποιους ποδοσφαιριστές δεν είμαι ικανοποιημένος. Υπάρχει για το Σάββατο ένα ειδικό κενό, μια κατάσταση που ο Τζόρις για πρώτη φορά, όταν δεν είχε καθόλου, έχει αποφασίσει πώς θα τον αντικαταστήσει, γιατί έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νομίζω ναι, έχω σκεφτεί. But what the right decision is, we will see. Αλλά αν έχω πάρει τη σωστή απόφαση, θα το δούμε. Είναι αυτά τα παιχνίδια ίσως και τα πιο χρήσιμα για να προπονηθεί ανεξάρτητα από το βλέπουμε. I think so, yeah. Νομίζω ναι. Τέσσερις φορές το προηγούμενο διάστημα μίλησε για δεύτερη ευκαιρία στον Κάτσε. Έχει αλλάξει η απόφαση δική του. Όχι, δεν έχω αλλάξει άποψη, όμως εγώ πρέπει να βλέπω και πώς αντιδρά ένας ποδοσφαιριστής στην προπόνηση και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να επαναφέρω τον Κάτσι. That is one of the things. Ένα από τα πράγματα είναι το ψυχολογικό. It is not only Κάτσι, but it's even so the other question. Yeah? Δεν είναι βέβαια μόνο θέμα του Κάτσε, είναι και τα άλλα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την ιστορία.